Λοιπόν, leaders, Δευτέρα 12 Ιουνίου του 2023. Μεγάλη μου χαρά σήμερα. Φιλοξενώ έναν άνθρωπο που σέβομαι από μακριά και εκτιμώ από μακριά γιατί δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Προφανώ τον σέβομαι από κοντά. Διαβάζω αυτά που γράφει, διαβάζω αυτά που επικοινωνεί και λόγω πια μια ευνοϊκή συγκυρία μα δίνεται η ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Ο κύριο Αντώνης Πλατιά είναι μαζί μου, μέλο τη Διοικού σα Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων και Ταξιάρχος στην Αποστρατεία. Καλώ ορίσατε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Κύριε Παπα-Νικολάου, σα ευχαριστώ πολύ Ενάς για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι κοντά σα. Τώρα το βιογραφικό είναι πολύ μεγάλο. Θα το ξεδιπλώσουμε όσο διαρκεί η συζήτησή μα. Δεν έχει νόημα να το κατεβάζουμε, αλλά είναι το απόσταγμα τη εμπειρία που μα αφορά. Αφορά δηλαδή του τηλεθεατέ και εμένα. Και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από έναν άνθρωπο με τριοπαθή από ό,τι γνωρίζω και διαβασμένο. Και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως αμέσως από το πώς εμείς πρέπει να εισπράξουμε κατά την κρίση σα τι τελευταίε αλλαγέ στην κεφαλή τη εξωτερική πολιτική τη Τουρκία, λαμβάνοντα υπόψη ότι ο κύριο Χακάν Φιντάν, ό,τι και αν είναι, ήταν επικεφαλή μια μικρογραφία στη CIA, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Πλάτη. Αν η MIT δηλαδή, είναι μια, ε, τε... μια εταιρεία, πήγα να πω, μια... ένα οργανισμό όπου επιχειρεί στη Λιβύη, στη Συρία, στο Ιράκ, δεν ξέρω αν έχει επιχειρήσει στην Κύπρο και στα ελληνικά νησιά. Μάλλον θα έχει επιχειρήσει και εκεί, και ξαφνικά επικεφαλή του Υπουργείου Εξωτερικών μπαίνει ένα άνθρωπο που διαχειριζόταν τέτοια θέματα. Εμεί πάμε να βρούμε αν ο Αβραμόπουλο είναι διαθέσιμο και αν κάποιο διπλωμάτη έχει χρόνο. Μήπω δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά αυτό που συμβαίνει. Κύριε Παπα-Νικολάου, ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα, μια και ξεκινήσατε με τον κύριο Χακάν Φιντάν. Ναι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ω υπαξιωματικό τη τουρκική ένοπλε δυνάμει και με αφορμή το γεγονό ότι περιτούσε κάπου στο Μέριλαντ, αν θυμάμαι καλά, στι ΗΠΑ. Παράλληλα έκανε κάποια σπουδέ εκεί, επιστρέφοντας στην ε, Τουρκία. Ε, συνέχισε κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό διδακτορικό. Σε ηλικία 35 χρονών εγκατέλειψε τις ένοπλες δυνάμεις για να τοποθετηθεί μετά από μία-δύο πρόχειρες θέσεις στις οποίες τοποθετήθηκε ως επικεφαλής στην ΤΙΚΑ. Η ΤΙΚΑ είναι μία ε, οργάνωση που προωθεί τα τουρκικά συμφέροντα, την ε, τουρκική... Ε, soft power, mm -hmm. ε, στα γειτονικά και κυρίως στα τουρενικά κράτη. Άρα έχει ενδιαφέρον το career path, να το πούμε έτσι, yeah, του yeah, κ. Oh. Φιντάν, γιατί περνάει από εκεί που ουσιαστικά η Τίκα, μεταξύ άλλων, ε, μεταφέρει και τον πολιτισμό αλλά και τις βλέψεις της Τουρκίας, της Τουρκίας και όχι μόνο εκεί, σίγουρα στα Βαλκάνια. Ε, είχα την ευκαιρία όταν υπηρετούσε στη Βοσνία να δω τις δράσεις της Τίκα στη Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Γιατί και είναι ήταν μια έντονες, χώρα ενδιαφέροντος ενδιαφέρον, της Τουρκίας. Ναι, και λόγω του μουσουλμανικού πληθυσμού. Ακριβώς. Ε, και εν συνεχεία ε, ε, επιβραβεύθηκε για την επιτυχία της και το 2001 αν θυμάμαι καλά βρέθηκε ε, επικεφαλής της ε, Μιτ. είναι σημα... Το 2011. Είναι σημαντικό το πότε βρέθηκε επικεφαλής της ΜίΤ ο κ. Φιντάν. Γιατί? Γιατί ήταν τότε ακριβώς που άρχισε να υπάρχει η στροφή της Τουρκίας από μία στην αρχή υποτίθεται ευρωπαϊκή κατεύθυνση, εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο και θα πω κάτι που ε, πιστεύω ότι η προσπάθεια του Ερντογάν να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν για να εξωυρωπαίσει την Τουρκία, αλλά mm -hmm. μάλλον για να εκτουρκίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και μετά από αυτό, στην προσπάθεια που έκανε Ερντογάν, όταν είδε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και πλέον επιδιώκει μόνο μια χαλαρή εταιρική σχέση και σε μια οφειλημιστική βάση πώ θα μπορέσει να προωθήσει τα συμφέροντά του και κυρίω την πρόθεση των εμπορικών προϊόντων τη Τουρκία, αλλά και των Τούρκων με τα θέματα τη Βίζα κτλ. Τότε λοιπόν άρχισε να αρχίζει να παίρνει μια άλλη πιο σκληρή γραμμή, να αρχίζει να αντιλαμβάνεται την πολυπολικότητα η οποία αρχίζει να δημιουργείται στον πλανήτη μα, ξέρετε μετά. Την κατάρρευση του Συμφώνου τη Βαρσοβία και έναν διπολισμό μεταξύ ΗΠΑ, και Σοβιετική Ένωση, μεταξύ ΝΑΤΟ ή Συμφών τη Βαρσοβία, αν θέλετε. Υπήρξε μια περίοδο μονοπολικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. η Ρωσία προσπαθεί να ξαναγυρίσει αυτέ τι καταστάσει στη διπολικότητα. Παρ' όλα αυτά, όμω, η δυναμική στον πλανήτη είναι μια πολυπολική δυναμική αυτή τη στιγμή. Αποφάσισε λοιπόν συνειδητά ο Ερντογάν να αξιοποιήσει όλο και περισσότερο το πολιτικό Ισλάμ και να κατευθύνει την Τουρκία και στον Ευρωασιανισμό. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει ποτέ τη Δύση, γιατί θέλει να πατάει, δεν θα πω με δύο πόδια σε δύο βάρκε, αλλά α το διευρύνουμε λίγο, με όσα πόδια έχει, σε όσε ναι. βάρκε μπορεί να πατήσει. Πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή, για να μπορεί να γίνεται και πιο εύκολα κατανοητή. Έχουμε αφήσει τον κύριο Φιντάν επικεφαλή αυτού του συνδέσμου πάντων, με τι χώρε όπου υπάρχει τουρανικό πληθυσμό, ή τέλο πάντων επιρροή τουρκική. Και ξαφνικά αυτό ο άνθρωπο μετά από κάποιο καιρό γίνεται επικεφαλή τη ΜΜΤ. Και με 10 χρόνια, 12, αν, θυμάμαι, αν μετράω καλά, 11 χρόνια επικεφαλή τη ΜΜΤ, γίνεται υπουργό εξωτερικών. Όταν εγώ κάνω μια κυβέρνηση και διαλέγω έναν άνθρωπο με αυτό το προφίλ ω υπουργό εξωτερικών, τι θέλω να πετύχω. Σίγουρα σε. Αντίθεση με πολλά που πιστεύουν κάποιοι στην Ελλάδα ότι ξαφνικά μετά τη διπλωματία των σεισμών θα λύσουμε όλα μα τα προβλήματα Σίγουρα αυτό που θέλω να κάνω δεν είναι να προωθήσω τα συμφέροντα τη Ελλάδο. Θα προωθήσω όλες. τα συμφέροντα τη Τουρκία. Και μάλιστα με το σκληρότερο τρόπο που μπορώ να κάνω. Άρα εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο προφανώ γνωρίζει από υβριδικέ επιχειρήσει, φαντάζομαι. Και αν είναι το... η μικρογραφία τη CIA η MIT, έτσι όπω την αντιλαμβάνομαι, έχει ένα δίκτυο έτοιμο. Δηλαδή, εμεί θα συζητάμε με τον πρέσβη στη Λιβύη, που δεν έχουμε, και η Τουρκία θα συζητάει με ένα ολόκληρο δίκτυο εκεί. Το οποίο λοιπόν, έχει φτιάξει ο Φιντάν. Ακριβώς. Ε, πρέπει να πούμε ότι ε, πρώτα απ' όλα προς επίρροση αυτού που λέτε ε, ήδη μίλησε και συνάντησε τον πρόεδρο του ανώτερου κυβερνητικού συμβουλίου της Λιβύης τη δεύτερη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ε, από εκεί και πέρα ε, μην ξεχνάμε ότι ε, αυτός ο άνθρωπος όπως ο ίδιος Ερντογάν είχε πει κρατάει το κουτί με τα μυστικά της Τουρκίας. Mm -hmm. Προφανώς υπάρχει έτοιμο το δίκτυο, προφανώς είναι ένας ρέκτη της πολιτικής έστω με αυτόν τον τρόπο, τώρα θα το περάσει και στην εξωτερική πολιτική, με την έννοια ότι μόλις ανέλαβε συνέστησε καταρχήν επιτροπές εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών με συγκεκριμένη αποστολή όπως έγραφε η εφημερίδα Τουρκηγέ να ανοίξουν τους φακέλους που έχουν να κάνουν με Συρία, Λιβύη, Ελλάδα, με θα το έχει σημασία το ποιε είναι οι χώρε αυτέ, Αρμενία και Ιράκ. Πέντε προτεραιότητε. Πέντε προτεραιότητε. Ήδη ξεκίνησαν οι επαφέ με τη Λιβύη. Ήδη ε, ο υφυπουργό εξω... εξωτερικών, για να μην μιλήσουμε μόνο για το Φιντάν, ο Μπουράκα Κτσαπάρ, συνάντησε ήδη στι 9 Ιουνίου ε, υψηλού αξιωματούχου από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρωπαϊκή Ένωση και Γαλλία. Δηλαδή, βλέπουμε μια αυτό που λέμε ενεργή διπλωματία, η οποία δεν έχασε καθόλου χρόνο να προχωρήσει σε αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν. Και βεβαίω θα κοιτάξει να εφαρμόσει σε πλήρη έκταση. Και ξέρετε, όταν κάποιο βρεθεί από ένα χώρο σε κάποιον άλλον, αυτό το πράγμα έχει δύο συνέπειε. Θέλει να εφαρμόσει αυτά που ξέρει στο καινούριο χώρο που βρέθηκε. Σωστό. Αυτό συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει, ακόμα και στι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Ακριβώ που παίρνουν κάποιο CEO, για παράδειγμα, από την κινητή τηλεφωνία και το βάζουν στι αυτοκίνητε ναι, μηχανέ. Για να φέρουν κάτι καινούριο. Ναι. Κάτι που έλειπε. Και τι έλειπε κάτι από που το υπουργεί από υπουργεί έναν άλλο χώρο και παντρεύεται σε αυτό που έχω εγώ ω απέτηση εκείνη την ώρα, α πούμε. Ακριβώ. Ναι. Αυτό συμβαίνει τώρα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή ε, τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Να πάμε, αν θέλετε, και στο Υπουργείο Άμυνα με τον. Ναι, ξέρετε τι λέει ανησυχεί, κύριε και θέλω να μου το λύσετε αν μπορείτε. Με ανησυχεί η αρχή της πρότασής σας. Αμερικανοτραφής, Αμερικανοσπουδαγμένος. Με ανησυχεί. Τίποτα δεν με ανησυχεί. Αλλά βλέπω ότι και ο Καλίν που είναι ίδιου προφίλ, είναι ένας άνθρωπος που αλλάζει καρέκλες με το Φιντάν, άρα σαν να θεωρεί ο Ερντογάν ότι εκεί θέλω δύο ανθρώπους που να μιλάνε καλά με τους Αμερικανούς. Ακριβώς. Να πω και κάτι ακόμα, με αφορμή τα τρία χρόνια που είχα υπηρετήσει στο παρελθόν στην Τουρκία. Αυτό που είχα προσέξει και που συμβαίνει, δεν είναι ανάγκη να το προσέξω εγώ ή όχι, είναι το γεγονός ότι οι Τούρκοι και ειδικά η διακυβέρνηση Ερντογάν εφαρμόζει πολλές φορές κατά γράμμα ό,τι υπάρχει ως τρέχουσα και νεότερη ακαδημαϊκή γνώση στην Αμερική κυρίως. Mm -hmm. Δεν είναι τυχαίο ούτε ο Σιμψέκ ότι βρέθηκε σαν υπουργό Οικονομικών ούτε ο Φιντάν που σπούδασε στο Μέριλαντ, ούτε η, 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 ο Ιμπραήμ Καλίν Ούτε η κυρία που έχει τοποθετηθεί, που διαφεύγει το όνομά τη αυτή τη στιγμή, και αυτή υπεύθυνη για τα οικονομικά τη χώρα mm -hmm. που και αυτή προέρχεται από, από σπουδέ και εργασία στην Αμερική. Ναι. Ε, Επίση, μιλάνε τη γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικανοί. Η γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν οι Αμερικανοί είναι η γλώσσα ενό ειλικρινού ε, παρεδόση. Μα ανησυχεί. Ένα που λέμε win-win αυτό δηλαδή. Α, εδώ θέλω να σταθώ σε αυτό. Oh, Αν με ρωτήσετε ποια είναι η διαφορά του win-win <laughs> με το καζάν-καζάν. Έχω Εγώ ξέρω, αλλά θέλω <laughs> να πείτε και για του. Δύο πριν πάμε σε αυτό, θα μου τα πείτε μαζί. Τι ισχύει, Οι Αμερικανοί λένε του Ερντογάν, βάλε το Φιντάν, ή ο Ερντογάν για, ικανοποιη... για να ικανοποιήσει. Το Φιντάν, κάποιον σαν το Ή ο Ερντογάν για να ικανοποιήσει του Αμερικανού, λέει, άμε με ποιον θα του βάλω να μιλάνε, να μιλάνε με το Φιντάν. Τι ισχύει θεωρώ, για τα δύο. Θεωρώ, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι πρωτίστω ισχύει το δεύτερο. Ότι δηλαδή ο Ερντογάν θέλει να δείξει ένα πιο δυτικό πρόσωπο αυτή τη στιγμή προς τη διεθνή κοινότητα, όχι γιατί κατά ανάγκη θέλει να επιστρέψει από εκεί από όπου ξεκίνησε, mm -hmm. αλλά για να δείξει ότι δεν τους εγκατέλειψε πλήρω. Μάλιστα. Άρα η διαφορά λοιπόν του win-win, καζάν-καζάν, για να <laughs> γυρίσουμε στο προηγούμενο, την αντιλαμβάνεται ο Φιντάν. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πολύ καλά. Ναι. Ε, αυτοί, που δεν, αυτοί που δεν το αντιλαμβάνονται είναι συνήθω οι δυτικοί διπλωμάτε. Mm -hmm. Γιατί αυτοί έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που η... Η... η έκφραση win-win. Κέρδο και για του δύο Κερδίζουμε δηλαδή. Και, και το καζαν-καζαν, μεταφραστικά είναι τα ίδια. Ναι. Δεν είναι όμω ενοιολογικά για την αντίληψη των Τούρκων. Mm. Με την έννοια την εξή, ότι όταν στο δυτικό ημισφαίριο, στον πολιτισμένο κόσμο τέλο πάντων, και το ξεχωρίζω, μιλάμε για win-win, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία δείχνοντα και οι δύο διαπραγματευόμενε πλευρέ μία ενσυναίσθηση, θα καταλάβουν και πού είναι το όριο μέχρι το οποίο μπορεί να πάει η, 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 η άλλη διαπραγματευόμενη πλευρά και θα κοιτάξουν να, να διαμορφώσουν μία πρόταση η οποία θα παράγει κέρδο και για τους δυο Το, mm -hmm. η μεγάλη διαφορά με το Καζάν-Καζάν είναι η εξή. Ξεκινά από το γεγονός ότι μην ξεχνά ότι η, η Τουρκία έχει μια διπλωματική συνέχεια 500-600 χρόνων με σαν μια συνέχεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η οποία είναι επαρκής για να διαμορφωθεί και να διαμορφωθεί ένα ασφαλέ ε, ασφαλές στατιστικό δείγμα συμπεριφοράς. Το Καζάν-Καζάν λοιπόν για την Τουρκία ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι είναι τα δικά μου σαν Τουρκία είναι δικά μου και από αυτά που μονομερός διεκδικώ από εσένα θα σου τα αφήσω και θα πάρω τα άλλα μισά αλλά από τα δικά σου. Ναι. Αυτό είναι το καζάνι καζάνι. Σωστό αυτό που λέτε και σημαντικό να το εξηγήσουμε. Και αν βάλουμε δηλαδή ομπρέλα όλο αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, εμεί λέμε ότι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση, λέμε ότι, δεν ξέρω αν θα καθίσουμε τελικά, με τον πρώην επικεφαλή τη τουρκική CIA, για να το πω λιανά, σε μια λογική τη τουρκική διπλωματίας που λέει ότι εγώ δεν παραχωρώ τίποτα, αλλά θα πάρω λίγα από τα δικά σου για να σε ικανοποιήσω να νομίζει και εσύ ότι κάτι ε, Αυτό θα ήθελε η τουρκική ναι. διπλωματία. Αλλά από εκεί και πέρα μπορώ με βεβαιότητα να πω στο, βαθμό που το, το, στο λίγο βαθμό που το γνωρίζω ότι και η ελληνική ε, διπλωματική υπηρεσία είναι σαφώ ενήμερη. Παρακολουθεί εδώ και χρόνια, δεκαετίε εξελίξει. Και τόσο σε διπλωματικό, αλλά πιστεύω και σε πολιτικό επίπεδο, γνωρίζουμε. Ποια είναι τα διακυβεύματα. Έχουν προηγηθεί 64 γύρι διερευνητικών υποφώνων στι οποίες προφανώς έχουν ανοιχτεί τα χαρτιά και των δύο πλευρών. Ξέρουμε που μπορούν και οι Τούρκοι να κάνουν πίσω. Ξέρουμε και εμείς τα ελάχιστα, αν θέλετε, σημεία στα οποία ελάχιστα θα μπορούσαμε ενδεχομένω να κάνουμε και εμείς μια στοιχειώδη υποχώρηση. Αλλά κυρίω ξέρουμε στην διπλωματική γλώσσα ότι όταν ένας από τους δύο διαπραγματευόμενους Θέτει μονομερεί και εξωφρενικέ διεκδικήσει, όπω η Τουρκία, αυτό δεν το κάνει για να τι κερδίσει, και το ξέρει και ο ίδιο. Αυτό το κάνει ούτω ώστε σε περίπτωση ισορροπία το σημείο αυτό να βρεθεί πιο κοντά στι δικέ του διεκδικήσει. Ναι. Αυτό το ξέρουμε. Το και κάνουν όλοι οι διαπραγματευτέ. Το παντάζον, κάνουν όλοι, όλοι, όλοι κάνουν και δεν είναι κάτι καινοφανέ, ούτε κάτι που λείπει και είναι μια γνώση που δεν υπάρχει στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Ναι, κύριε Πλατιά, εδώ το ρεπορτάζ λέει και δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, είναι του πολύ καλού συναδέλφου, του κύριου Κοτάκη ο οποίο συνεργάζεται με την Εστία τα τελευταία χρόνια και κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί, ότι μια βάση διαπραγμάτευση θα μπορούσε να είναι, σύμφωνα με διπλωματικού κύκλου και των δύο χωρών, ένα τετραπλό σύστημα που έχει τα 12 μίλια πιο κοντά στι ακτέ μα τα 8 πιο μακριά, τα 7 και τέλος τα 6. Και αυτό το σύστημα θα εναρμονιστεί με τον εναέριο χώρο. Θα μπορούμε να πούμε εμεί σαν Έλληνες ότι ξέρεις τι, να, μεγαλώσαμε και άλλο την πατρίδα μας, χωρίς να ε, σηκώσουμε το γάντι, ας πούμε, του τουρκικού Καζουσμπέλη, αλλά και οι Τούρκοι από την πλευρά τους θα έχουν ασφαλείς διελεύσεις από το Αιγαίο, πράγμα το οποίο σαφέρα, φαντάζομαι ότι είναι μια τεράστια φούσκα, διότι κανένας δεν τους έχει αρνηθεί ασφαλή διέλευση από τα διεθνή ύδατα ή με του κανόνε τη διεθνού ναυσιπλοεία. Άρα νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα είναι λίγο τη πλάκα. Παρ' όλα αυτά, σα βρίσκει σύμφωνο ένα τέτοιο σχέδιο σαλαμοποίηση, τεμαχισμού των μιλίων μα και των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων. Λοιπόν, σε κάθε διαπραγμάτευση, όποιο προσέρχεται σε αυτή, πρέπει να ξέρει ότι κανένα από του δύο δεν θα πάρει το 100% αυτών που διεκδικεί, ούτε και θα χάσει το 100% αυτών που δεν θέλει να χάσει. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν παραδοθεί ανεφόρου κάποιο μετά από πόλεμο. Ναι. Επειδή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, ε, δεν νομίζω ότι κανένα πάει για να κερδίσει τα πάντα ή για να, ή για να χάσει τα πάντα. Στη διεθνή διπλωματία, ε, πάντα ε, όλε οι επιλογέ μπαίνουν στο τραπέζι. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι έχει μπει στο τραπέζι, αν έχει μπει κάτι τέτοιο. Αλλά όλε οι, οι, οι λύσει είναι πιθανέ. Όλε οι λύσει μπορεί να εξεταστούν. Αυτό που δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μια τέτοια πρακτική σαλαμοποίηση των χωρικών υδάτων και εναρμόνιση του εθνικού εναέριου χώρου θα προκριθεί ω επιλογή από τη δική μα πλευρά. Ναι, γιατί... σα έβρισκε σύμφωνο αυτό. Όχι. όχι. Ε, κάθαρα όχι. Και ο λόγο είναι γιατί από τη στιγμή που έχουμε ένα αναφέρονται δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων μα στα 12 ναυτικά μίλια, εμένα θα με έβρισε και σύμφωνο να επεκταθούν τα χωρικά υδάτα παντού. Ε τα 12 ναυτικά μίλια και επειδή όντω παραπονούνται οι Τούρκοι για το θέμα τη μη ταύτιση του εθνικού εναέριου χώρου με τα χωρικά μα να ταυτίσουμε και τον εθνικό μα εναέριο χώρο στα 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, εγώ είμαι ο τελευταίο που θα διαφωνήσω με αυτό. Θέλω να πω όμω ότι οι Τούρκοι έχουν ένα μικρό, είναι ένα ψήγμα από αυτό που αναφέρατε πριν, το ότι δεν ταυτίζονται τα χωρικά μα με τον εναέριο χώρο. Είναι ένα εντό αγωγικών επιχείρημα το οποίο θα μπορούσαν να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να το, να το υποστηρίξουν. Επί του παρόντο, το μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάτσουμε, όπω γνωρίζουμε όλοι άλλωστε και οι τηλεθεατέ αυτή τη εκπομπή, να συζητήσουμε σε ένα τραπέζι είναι τα θέματα τη υφαλοκρηπίδα και κατ' επέκταση και τη ΑΟΣ, τη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Ε, οτιδήποτε άλλο είναι παρακινδυνευμένο να κάτσουμε να συζητήσουμε για τον εξή απλό λόγο. Δεν είναι μόνο τα θέματα τα οποία υπάρχουν, διαφορέ που εμεί ω Ελλάδα αναγνωρίζουμε ότι μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Είτε. και μόνο από τι έξι θαλάσσιε ζώνε που καθορίζει το δίκαιο τη θάλασσα, τη υφαλοκρηπίδα και διασταλτικά τη ΑΟΣ. Αν πάμε σε αυτή τη λογική, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και άλλε διαφορέ, οι οποίε θα πρέπει να μπουν στη λογική τη λύση πακέτο που επιδιώκει η Τουρκία και τι επιδιώκει ω λύση πακέτο γιατί. Για να κατησχίσει όποια διμερή συμφωνία των προβλέψεων του, διεθνής, του διεθνούς, δικαίου. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πολύ ε, νωρί ε, να μιλήσουμε για αυτό το θέμα αν δεν κάτσουμε πρώτα, με, αν ποτέ καθίσουμε με την Τουρκία να μιλήσουμε, να κάτσουμε να μιλήσουμε πρώτα για την μεθοδολογία η οποία θα ακολουθεί και αυτή είναι αρκούντος σημαντική, ίσως το ίδιο σημαντική με τη λύση η οποία θα υπάρξει γιατί αυτή θα προδικάσει το τι λύσεις θα υπάρχουν στα θέματα στα οποία υπάρχουν οι διαφωνίες. Ξέρετε τι γίνεται, αν κάτσω στην καρέκλα εγώ να συζητήσω μαζί σας σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί από πριν ένα πλαίσιο. Οπότε φοβάμαι ότι το κάθομαι στην καρέκλα, στη δική μας περίπτωση σημαίνει ότι κάτι θα αφήσω πίσω μου. Ε, πιστεύω ότι αν ε, υποθέσουμε ότι ξεπεράσει την μήνυν του για το Μητσοτάκης Γιώκ, ο κύριος Ερντογάν, που πιστεύω θα το ξεπεράσει... Το βοήθησε μια χαρά να επανεκλεγεί, μην το λέτε. <laughs> λοιπόν, αν λοιπόν ξεπεράσει την μήνυν του, θα την ξεπεράσει όπως προείπα, ε, Υπάρχει ένα modus operandi το οποίο έχει λειτουργικά χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει και αυτό είναι η, μετά μια συνάντηση σε επίπεδο κορυφή. Είναι η ενεργοποίηση του Ανώτατου Συμβούλου Συνεργασία. Μετά είναι η επανάληψη του 65ου, θα είναι αυτή τη φορά γύρω διερευνητικών επαφών. Και εκεί ακριβώ θα είναι που θα συζητηθούν, αν συζητηθούν τέτοιου είδου θέματα. Ναι. Ε, πράγματι το αν αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική και πιστεύω ότι δεν δε ξέρω το περιεχόμενο των 64 προηγούμενων γύρων αλλά ε, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε Μάλιστα. είναι λογικό δεν είναι κακό να συζητηθούν το Όχι, θέμα κακό, είναι ότι έχει καταγραφεί και που... Και, πού, έχει και πού, πάει αυτό. πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, απευθύνομαι στο μέλο τη δική σα επιτροπή στο Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων. Διότι πρέπει έχετε διάφορε ιδιότητε και απευθύνομαι στο διαφορετικό πλατιά κάθε φορά. <χαι> Παρακαλώ. Ε, αν ήμασταν δύο Ελβετοί, εσεί, αναλυτή και εγώ, δημοσιογράφο, και παίρναμε ω άσκηση τα ελληνοτουρκικά, θα βλέπαμε ότι μια μία χώρα η οποία λέει ένα τερατώδε ψέμα, αλλά το λέει η γαλάζια πατρίδα είναι κάτι που μας ανήκει, είναι το μέλλον μας, είναι το ιστορικό μας αποτύπωμα. Μια χώρα που το λέει με σύμπνοια αυτό, δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Μπορεί να διαφωνεί μαξιμαλιστικά, να μας παίρνει και τη μήκονο ας πούμε κάποιο, αλλά δεν διαφωνεί κάποιο επί της ουσίας. Και μια χώρα η οποία εξοπλίζεται για αυτό το σκοπό και θεωρεί ότι ο πλούτος αυτής της περιοχής θα πάει στον τουρκικό λαό. Είναι ένα καθαρό αφήγημα. Εμεί καταλαβαίνουμε στο πετσί μα το μέγεθο του ψέματο, αλλά δεν είμαι σίγουρο ότι το καταλαβαίνει κάποιο χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά. Και από την άλλη, έχουμε μια ελληνική πλευρά η οποία δεν έχει αντίστοιχη γαλάζια πατρίδα. Δεν ξέρει ακριβώ τι θέλει να κάνει με τα 12 μίλια όταν πάει, παρά μόνο να ασκήσει τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Και δεν πάει πιστικά σε όλα τα διεθνή φόρα να απαντάει συγκεκριμένα. Απαντάει με αντίγραφα του Διεθνού Δικαίου, τα οποία τα μοιράζουμε σαν, πώς το λένε, σαν ψωμί ζεστό. Πάρτε το διεθνή δίκαιο και διαβάστε το, κύριε Πλατιά. Εσεί που αμφισβητείτε ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα, σα το λέμε εμεί. Πάρτε για κάτι χάρτε να δείχνετε και η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία. Μήπω είμαστε πολύ εντό αγών ερασιτέχνε ακόμα και δεν μπορούμε να δυναμητήσουμε, να βάλουμε μπουρλότο σε αυτό το τερατώδε ψέμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα. Ε, σε ένα βαθμό θα συμφωνήσω με αυτό που λέτε και θα ξεκινήσω με το εξή. Δεν είναι παράδοξο το γεγονό ότι έχουμε ασχοληθεί λιγότερο από όσο θα έπρεπε ίσω να έχουμε ασχοληθεί εδώ και δεκαετίε με την αντίκρουση τη επιχειρηματολογία της Τουρκία. Και ο λόγο mm. είναι γιατί όταν έχει δίκιο για κάτι και το ξέρει ότι έχει δίκιο, ε, το θεωρεί και περιττό ίσω να ασχοληθεί με αυτό. Δηλαδή, αν εσεί έχετε αγοράσει ένα σπίτι, και μάλιστα όχι έχετε αγοράσει, το έχετε εδώ και δέκα γενιά σε αυτό το σπίτι, και έρχεται ο γείτονα και λέει: Θέλω το δεύτερο βεσέτο, θέλω εγώ, όπω επίση και τον μπαλκόνι σου. Είναι λογικό να σκεφτείτε ότι τι λέει τώρα. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Θα σιγα μην να ασχοληθώ. Δεν στέκουν πουθενά. Είναι αστεία αυτά τα επιχειρήματα και είναι. Δηλαδή, αν δούμε την επιχειρηματολογία τη Τουρκία για πολλέ από τι διεκδικήσει τη, είναι τουλάχιστον φεδρέ. Αυτό δεν το ξέρουν οι ξένοι. Ναι. Και πολλέ φορέ οι ξένοι είναι αυτοί που, αν για παράδειγμα αναλυθεί μια πρωτοβουλία διαμεσολάβηση, δεν θα αναλυθεί από εμά, από την Τουρκία, θα αναλυθεί από ξένου. Οι ξένοι λοιπόν πρέπει να πιστούν γι' αυτό. Άρα, ναι, στο πρώτο μέρο έχουμε μείνει λίγο πίσω, όχι πίσω, λίγο πολύ. Σε ένα θέμα, στο ότι διπλωματικά πρέπει να είμαστε και να συνεχίσουμε να είμαστε αρκετά ενεργοί, πιο ενεργοί και συγκεκριμένα πάνω σε αυτά τα θέματα. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να... Εδώ θα προσθέσω άλλη μία παράμετρο γιατί έχει σημασία. Όταν στο παρελθόν από μία θέση στην οποία υπηρετούσα έψαξα την ακαδημιακή βιβλιογραφία για τα θέματα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομολογώ ότι η παραγωγή ακαδημαϊκών άρθρων από Τούρκου συγγραφεί, προφανώ καθοδηγούμενα, ναι. με ελεγχόμενη την ακρίβεια και την αξιοπιστία του, η παραγωγή αυτή ήταν δυσανάλογα πολλαπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη ελληνική στην Αγγλική. Δηλαδή, αν αυτή ένα Ελβετό θέλει να γράψει ένα άρθρο για το τι συμβαίνει από πλευρά διεθνού δικαίου στην Ανατολική Μεσόγειο και θέματα δικαίου τη θάλασσα, θα βρει 9 στα 10 τουρκικά άρθρα. Και ένα στα δέκα βρει... Ναι, οι πηγέ του θα είναι σχε... σχεδόν μονομερό τουρκικέ. Αυτό έχω παρατηρήσει και εγώ Επιπλέον, που σε ό,τι αφορά το αφήγημα αυτό, πρέπει να ξέρουμε ότι έχει και κάποιε κοινωνιολογικέ διαστάσει από την πλευρά τη Τουρκία. Οι οποίε δεν ξεκινάνε από τώρα. Να μην σα πω ότι ξεκινάνε, να μην το πάμε πολύ πίσω, γιατί έχουμε και όρια στην εκπομπή ναι. στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα το πάμε στο 1920, την τελευταία κοινοβουλευτική συνέλευση όπου ε, αποφασίστηκε, ψηφίστηκε το σύμφωνο 6 σημείων το μισά και μιλί. Mm -hmm. Όταν οι Τούρκοι αποφάσισαν ότι ο χώρο στον οποίο βρίσκονται τελικά, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Αθωμανική Αυτοκρατία, δεν είναι αυτό που τη προσυδειάζει. Ασφιχτιά εντό αυτού. Υπήρξε το θέμα της, α, τα σύνορα τη καρδιά μα, αυτό μεταξελίχθηκε στη γαλάζια πατρίδα και υπάρχουν συγκεκριμένοι ενορχιστρωτέ οι οποίοι από αρχά πολύ αδειλά. Από τη δεκαετία του 60 άρχισαν σιγά σιγά να μιλούν για κάποια νησιά τα οποία δεν είναι καθορισμένο το ίδιο κυριαρχικό του καθεστώ στο Αιγαίο. Αυτού δεν του έπρεπε στα σοβαρά ούτε η γραφειοκρατία τη Τουρκία. Ναι. Για πολλού και διάφορου λόγου. Σιγά σιγά όμω όταν το αφήγημα άλλαξε προ την ευρασιανική κατεύθυνση τη Τουρκία, ζητήθηκε μια μεγαλομανιακή μεγάλη ιδέα από πλευρά τη Τουρκία, η οποία θα ικανοποιήσει το αίσθημα των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι απέδειξαν με τι εκλογέ αυτέ ότι του ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να νιώθουν εθνικά υπερήφανοι παρά να έχουν πέντε λίρε παραπάνω στην τσέπη. Ναι, του φέρνει μεγαλύτερη ασφάλεια, έχω την εντύπωση. Είναι συνεχώ έχουν ένα σύνδρομο καταδίωξη ότι όλοι θέλουν να δαγκώσουν τέλος πάντων αυτό το κομμάτι τη γη, το του γη. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο θέλω. Ε, ξέρω ότι μπορείτε να μου το απαντήσετε. Εμείς έχουμε εδώ του διεθνολόγου. Αξιωματικού, πανάξιου, εσεί είστε ένα από αυτού, που έχουν και ευρωπαϊκό και αμερικανικό τρόπο σκέψη. Έχουμε φύγει από τη λογική περασμένων δεκαετιών που ο αξιωματικό του στρατού ή του ναυτικού ή τη αεροπορία δεν είχε ευρύ πεδίο. Και έχουμε και δεκάδε εταιρείε οι οποίε και στο εξωτερικό δραστηριοποιούνται, αλλά και στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται με, μεγάλα, με πολύ καλά αποτελέσματα, α πούμε. Δηλαδή, οι τζίροι των ιδιωτικών εταιρεών έχουν πια πολλαπλασιαστεί. Γιατί κανένας, κύριε Πλατιά, γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί που ζητάνε συμβουλές γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής από τους ειδικού, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι επιχειρηματίες. Και δεύτερο και σημαντικό, όταν γίνεται μια τέτοια προσέγγιση, γίνεται σεβαστό το αποτέλεσμα ή απλώς είναι ένα του pages που το βάζω στο σιρτάρι, το έδωσα στο Παπα-Νικολάου, το έφτιαξε, το διάβασα, δεν συμφωνεί με αυτά που έχω εγώ στο κεφάλι μου, εγώ θα επενδύσω στα Σκόπια ό,τι και να γίνει, όσο και αν εκεί είναι ασταθέ το περιβάλλον. Δεν με νοιάζει, γιατί τα εργατικά είναι φτηνά και σκάσιλα μου μεγάλη. Αλλά εντάξει, για να είμαι και εντάξει με τη συνείδησή μου, έδωσα σε ένα Ινστιτούτο να μου κάνει μια μελέτη, την έβαλα στο Σιτάρι, την έσκησα, η ζωή συνεχίζεται και είναι ωραία. Αντιμετωπίζουμε όπω πρέπει όλου αυτού του ανθρώπου που προσφέρουν την επιστημονική του γνώση. Θα σα απαντήσω με ένα παράδειγμα. Στο στρατό στο, ξηρά, στον οποίο υπηρετούσα, είχαμε δύο. Ήδη εγχειριδίων, τα οποία συνήθω, επειδή είχαμε τα περισσότερα οπλικά συστήματα από την Αμερική, τα μεταφράζαμε κατευθείαν και τα χρησιμοποιούσαμε. Mm. Τα ίδια εγχειριδίων αυτά ήταν τεχνικού προσανατολισμού, δηλαδή πώ χρησιμοποιούμε το τάδε οπλικό σύστημα, το οποίο καλά κάνουμε καλά κάναμε και καλά κάνουμε να το μεταφράζουμε απευθεία για να μπορούμε να έχουμε μια ακριβή αντίληψη του τι γίνεται. Υπάρχουν και εγχειρίδια τακτική. Τα εγχειρίδια τακτική λέει πώ χρησιμοποιούμε τι δυνάμει μα συνολικά mm -hmm. και αυτά πρέπει να. Ε, Προσυδειάζουν πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο κάθε στρατό, ο κάθε χώρο, η κάθε χώρα, το κάθε θέατρο επιχειρήσεων. Στη δικιά μα περίπτωση, ε, στο... έχουμε καταλάβει ότι υπάρχουν επιχειρήσει ελληνικέ οι οποίε παίρνουν κάποιε γεωπολιτικέ εκτιμήσει, οι οποίε όμω συνήθω είναι μετάφραση από μεγάλε αμερικάνικε, Πρέπει να προσθέσω ότι στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, κάποια τέτοια Think Tanks εκδίδουν κάποια policy papers mm -hmm. με συγκεκριμένη εξατομικευμένη προσέγγιση πάνω στα θέματα που ζητάνε οι πελάτε του, δηλαδή μεγάλε εταιρείε, τα οποίε έχουν βέβαια μια συγκεκριμένη στόχευση για ένα συγκεκριμένο οικονομικό και επιχειρηματικό αντικείμενο. Προτιμούν λοιπόν αρκετέ από τι εταιρείε, είτε πολυεθνικέ με θηγατρικέ στην Ελλάδα, είτε ακόμα και ελληνικέ, να χρησιμοποιούν κάποιε μεταφράσει ή κάποια παραρτήματα από ξένε, παρά να εμπιστευτούν τη γνώση πολλών ειδικών μέσα στο χώρο, οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την γεωπολιτική πραγματικότητα και κατά το δυνατόν μια εκτίμηση για τις μελλοντικέ εξελίξεις πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας, της οικονομίας μας, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας. Ναι, είναι το ανάποδο ακριβώς από αυτό που συμβαίνει στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και ήθελα να το τονίσω και να το συζητήσω μαζί σας. Γιατί εμείς εδώ υποτίθεται ότι είμαστε στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής κρίσης όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα έπρεπε λοιπόν η γνώμη του ειδικού να γίνεται σεβαστή από αυτόν που επενδύει. Γιατί δεν πειράζει να μην γίνεται σεβαστή από τον viewer. Ο viewer κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά εγώ που ετοιμάζομαι να κάνω στην Τουρκία μια επένδυση, δεν πρέπει να πάρω κατά την επιλογή μου όποιον θεωρώ εγώ. Και να του πω, έλα εδώ. Εγώ θέλω από σένα να μου πει αν εκτιμά ότι αυτό που κάνω έχει ένα ρίσκο. Υπάρχουν δεκάδε ελληνικέ εταιρείε, κύριε Πλατιά, που επιμένουν ακόμα να επενδύουν στην Τουρκία παρά τα χάλια τη τουρκική οικονομία, Παρά την επιθετικότητα τη τουρκικής εξωτερική πολιτική, επειδή νομίζω θα βγάλουν κάποτε λεφτά. Ε, Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, κύριε Παπα-Νικολάου. Και είναι και γεγονό ότι πολλέ από αυτέ που στο παρελθόν ξεκίνησαν να επενδύουν στην Τουρκία έχουν γυρίσει πίσω. Γιατί ναι. ακριβώ δεν έκαναν αυτό. Να πάρουν κάποιε συμβουλέ και παίρνανε περισσότερε συμβουλέ από μέσα από την Τουρκία. Τυχαίνει να το γνωρίζω αυτό. Που πέραν κάποιες, από κάποια ιδρύματα τουρκικά μια εκτίμηση και του πάει η οικονομία και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ο καθένα ευλογάει τα γένια του. No. Έλεγαν ότι όλα είναι θαυμάσια στην Τουρκία. Και τελικά μετά από λίγο καιρό, ή λίγο περισσότερο, αυτέ κλείσαν και γυρίσαν πίσω. Ναι, θα είναι ένα μεγάλο βήμα για τι ελληνικέ επιχειρήσει να συμβουλευτούν ειδικού από τον χώρο αυτό, ο οποίο μπορεί να του δώσει μια αντικειμενική κυρίω, αλλά κυρίω. Αλλά ακόμη περισσότερο προσαρμοσμένη πάνω στην πραγματικότητα και στι ιδιαιτερότητε, στι ανάγκε τόσο τη ελληνική οικονομία και των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και τη περιφερειακή πραγματικότητα. Τελευταίο ερώτημα, θέλω μια σύντομη απάντηση. Έτσι, τώρα μιλάω στον πλατιά ταξίαρχο. <laughs> ε, ο πόλεμο στην Ουκρανία έχει συμπληρώσει δυστυχώ ένα χρόνο για κάτι μήνε. Ένα χρόνο και τέσσερι μήνε, τώρα που συζητάμε. Μάθαμε κάτι επιχειρησιακά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο θα μπορούσαμε να ξεπατικώσουμε και να παντρέψουμε στις δικές μας ανάγκες σε σχέση με την Τουρκία. Ε, αφού με ρωτήσατε με την προηγούμενη ιδιότητά μου του αξιωματικού, θα σας απαντήσω ναι. ότι ξέρω ότι οι υπηρεσίες μας μελετάνε νυχθημερών τα διδάγματα και έχουν ήδη βγάλει πολλά. Αυτά που μπορώ εγώ να βγάλω Εσείς με την εμπειρία μου ναι. είναι ότι να έχουμε βγάλει σίγουρα πολλά διδάγματα. Πρώτα απ' όλα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο με βάση τι πραγματικέ του δυνατότητε και όχι με, με ευσεβεί πόθου. Mm -hmm. ε, δεν σημαίνει ότι επειδή θέλουμε να νικήσουμε, θα νικήσουμε. Γι' αυτό κινδυνεύουμε καμιά φορά στην Ελλάδα, επειδή έχουμε χάσει και τα τελευταία χρόνια ευτυχώ την πολεμική εμπλοκή μα. Ε, σε όλε τι ασκήσει, νικάμε. Mm -hmm. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει και αντίπαλο, ο οποίο είναι ενεργητικό και θα προβάλλει και αυτό αντίσταση σε όποιο είδο επιχειρήσουμε να διεξάγουμε. Το άλλο που έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά είναι ότι αρχίζουμε να βλέπουμε ότι κάποια οπλικά συστήματα έχουν αρχίσει να χάνουν την αξία του σε κάποιε φάσει των επιχειρήσεων που εμεί έχουμε επενδύσει πολλά. Για παράδειγμα, το λέω ευθέω τα τεθωρακισμένα, όπου στην αρχή ειδικά ε, του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία φάνηκε ότι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση τα εγχειρίδια. Βεβαίω παραμένει ένα σημαντικό όπλο, το οποίο ειδικά για τι αντεπιθέσει που θέλει τώρα η Ουκρανία να κάνει, φαίνεται ότι λείπει. Ε, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε την αξία των α... ε... μη επανδρομένων αεροσκαφών, των τετρακοπτέρων, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, Θα συχνά τα συγχαίουμε. Την αξία της διο... δικτυοκεντρικότητας, την αξία των α... social media και ειδικά σε ό,τι αφορά στη δικτυο... δικτυοκεντρικότητα θα πάρω αφορμή να πω ότι Είμαστε πολύ κοντά, έχουμε πάρει 15 ραφάλα αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα πάρουμε τα F-35, όπου σε λίγα, σε λίγα χρόνια θα πάρουμε και τις Μπελαρά. Σημαντικά είναι δύο πράγματα για αυτά τα όπλα, τα οποία είναι πλατφόρμες, δεν είναι απλά όπλα. Σημαντικά είναι το πόσο θα ενταχθούν σε ένα δικτυοκεντρικό περιβάλλον επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό τις δυνατότητες των οπλικών συστημάτων τα οποία θα φέρουν. Κατανοητό. Αυτό είναι πιο σημαντικό ακόμα και από τα ίδια τα οπλικά συστήματα που Μες. θα αποκτήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Παπαδόμη. Αν λέτε. μπορώ να σα δώσω μια συμβουλή, να μιλάτε περισσότερο. Ξέρω ότι πια δεν έχετε τι δεσμεύσει που είχατε. Αλλά άνθρωποι σαν και εσά πρέπει να. Όχι μόνο στον Παπα-Νικολάου, που θέλετε εσεί. Δεν μπορούμε να έχουμε την αποκλειστικότητα. Αλλά θέλω να πω ότι μιλάτε περισσότερο, κάνει καλό στον κόσμο να διαφωτίζετε για κάποια θέματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσεί και, και τηλεθεατέ σα. Να είστε καλά. Κύριε Βασίλη μου, μια μικρή αποφώνηση θα κάνουμε πριν να ολοκληρώσουμε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με το θέμα τη μειονότητα στη Θράκη. Με έχει κουράσει το θέμα τη μειονότητα στη Θράκη για τον εξή απλό λόγο. Γιατί βλέποντα ρεαλιστικά τα πράγματα, βλέπω μία μειονότητα, το κομμάτι μία μειονότητα, για να είμαι ειλικρινή, που δεν προσφέρει τίποτα στην πατρίδα μου, δεν προσφέρει κανένα πολιτιστικό αποτύπωμα, κανένα με κανένα ακριβώ, κανένα. Τρώει μόνο επιδοτήσει. Επίση βλέπω ανθρώπου που να αρνούνται την ευρωπαϊκή του ταυτότητα για να έχουν στο καφενείο μια φωτογραφία του Ερντογάν και στο μπαλκόνι μια σημαία τη Ακούστε αρκετά. Κάπου όπα που λέει ο λαό. Αν δεν σα αρέσει, παίρνετε τα μπογαλάκια σα, πάτε στην Τουρκία, πάτε εκεί από όπου λέτε ότι είναι η καταγωγή σα, όποιοι από εσά το λέτε, και το ελληνικό δημόσιο σα αποζημιώνει για την αξία τη γης που αφήνετε πίσω σα. Και α το πληρώσουμε το πατατοχώραφο και Beverly Hills. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αρκεί να σταματήσει αυτή η καραμέλα περί δίθεν Τούρκων και πυρ μια μουσουλμανική που όλοι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να την έχουμε τρεις ευτυχισμένοι. Είστε Έλληνε πολίτε όλοι με τα ίδια δικαιώματα και τι ίδιε υποχρεώσει που έχω και εγώ και οποιοδήποτε εργαζόμενο στην Αθήνα. Ω εδώ αυτή η ιστορία. Μέχρι το επόμενο, Λίτρε, να είστε καλά.